Σε δευτερόλεπτα έσκασε εδώ κάτω. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των 8 σωρών από το μοιραίο αεροσκάφος Αντόνοφ που κατέπεσε έξω από την Καβάλα. Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αιτήματος από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, διατέθηκε όχημα από τις ένοπλες δυνάμεις για τη μεταφορά των σωρών από την περιοχή του δυστυχήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τον Λόχο Βιολογικής και Χημικής Άμυνας του ΓΕΘΑ, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν ραδιοβιοχημικές ουσίες στον χώρο. Οι πυροτεχνουργοί του τάγματος άρχισαν να ερευνούν και να απομακρύνουν, αλλά και να εξουδετερώνουν τα βλήματα. Πολλές οβίδες, υπάρχουν πάρα πολλά πυρομαχικά, μάλιστα, τα οποία είναι διασκορπισμένα στον χώρο και άκρος επικίνδυνα. Ναι. Πράγμα το οποίο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των ανθρώπων της ΕΜΑΚ, καθώς επίσης και των υπολείπων που προσπαθούν στρατιωτικών αλλά και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που επιχειρούν προκειμένου να περισυλλέξουν τους ορούς των ανθρώπων που έχουν χαθεί. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας από την πρώτη στιγμή διέθεσε μονάδες εκαθάριση ναρκοπεδίων και στη συνέχεια την ομάδα του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής, βιολογικής, χημικής άμυνας, που μετέβει άμεσα στο σημείο του ατυχήματος από την Αθήνα. Επίσης, στην περιοχή του ατυχήματος έχει μεταβεί κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν στο χώρο του ατυχήματος, δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες. Η σκέψη όλων μας ήταν γιατί στην προσπάθεια ακριβώς να συμβάλλουμε όλοι και να βοηθήσουμε. Ήμασταν πολλές ώρες εδώ. Εισνεύσαμε πολλά αέρια όλοι μας. Και αυτό ήταν κάτι που μας ανησυχούσε, δεν σας το κρύβω, όλους μας εδώ στην περιοχή που βρεθήκαμε χθες το βράδυ. Μάλιστα, και επειδή έχουν υποθεί πολλά από νωρίς το πρωί και από εκπομπές παλανδικής εμβέλειας, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, αν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η δημόσια υγεία. Ήταν πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά όταν βγήκαν οι άνθρωποι του διακλαδικού λόγου και ναι, μας ενημέρωσαν, πραγματικά ανακουφιστήκαμε σε έναν μεγάλο βαθμό όλοι μας. Και για την περιοχή γενικότερα, αλλά και για αυτούς που ήμασταν ακόμη πιο κοντά, έτσι. Παράλληλα, θα γίνει μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Χρήστο Γάκη. Ήδη περιμένουμε τα πρώτα πορίσματα από το Πανεπιστήμιο σχετικά με την ρύπανση και αν υπάρχει τελικά ρύπανση ατμοσφαιρική από τα πυρομαχικά που μετέφερε το αεροπλάνο. Έχουμε μιλήσει και με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα για επικίνδυνα υλικά, να γίνει και από την αποκεντρωμένη διοίκηση μια μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αλλά και η δική μας η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα ξεκινήσει και αυτή δειγματοληπτικούς ελέγχους εδάφους και αέρος, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν ορούμενα σωρανατίδια ή επικίνδυνες ουσίες. Αυτό που λέω πάντως είναι ότι αυτά γίνονται προληπτικά. Η πρώτη γνωμάτευση του στρατού είναι ότι δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο στην περιοχή. Οφείλουμε πάντως σαν αυτοδιοίκηση να ελέγξουμε για τους κατοίκους της περιοχής αν όντως όλα είναι ασφαλή και δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο για την υγεία. Οπότε θα γίνουν το επόμενο διάστημα όλοι αυτοί οι έλεγχοι και θα διαβεβαιώσουμε και τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει. Την ίδια στιγμή συγκλονιστική είναι η διάλογη. Έχουμε φωτιά στον κινητήρα. Προσπαθώ να την σβήσω. Μπορείτε να φτάσετε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή της Καβάλας. Δημιουργούνται και άλλα προβλήματα στο αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω να προσγειωθώ στην Καβάλα. Ενημερώστε μας. Χάνω το ένα όργανο του αεροσκάφους πίσω από το άλλο. Μετέβησαν άμεσα στο σημείο 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τις πλησιέστερες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, μετέβησαν πυροσβέστες των ειδικών ομάδων από την 2η και την 4η ΕΜΑΚ. 2 ειδικά οχήματα περισυλλογής επικίνδυνων υλικών, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος και ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών, η οποία έχει ήδη εντοπίσει σωρούς. Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όλο το βράδυ ήταν σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Περιβάλλοντος, καθώς και με την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και την αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
Σύμφωνα με ενημέρωση των σερβικών αρχών, το αεροπλάνο μετέφερε τα εξής πυρομαχικά, τα οποία αποτελούσαν νόμιμο φορτίο: εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60 mm, εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 82 mm και φωτιστικά βλήματα όλμων 82 mm. Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Με προτεραιότητες τη δημιουργία αφενός περιμέτρου ασφαλείας, αλλά και τον αποκλεισμό της περιοχής του ατυχήματος, δεδομένης της πληροφορίας ότι το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τόνων με πυρομαχικά. Λίγο μετά, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του ατυχήματος μέσω μηνύματος από το 112, ώστε προληπτικά να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους και της πυρκαγιάς στο σημείο της πρόσκορσης, αλλά και να μην προσεγγίζουν την περιοχή του ατυχήματος. Την ίδια στιγμή, διάβημα στη Σερβία θα πραγματοποιήσει άμεσα η Ελλάδα με σχετική εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αναφορικά με την ανάγκη πρώτερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς για την φύση του φορτίου του αεροσκάφους που κατέπεσε κοντά στην Καβάλα το βράδυ του Σαββάτου.